της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Dogs Voice. Χαίρετε, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Τα είχαμε πει για άλλο θέμα. Τώρα θα τα πούμε, κυρία Δέδε, με αφορμή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε εσείς και φιλοζωικές οργανώσεις, τις οποίες οργανώσατε, συσπηρώσατε και καταφέρατε να διευρυνθεί το έργο τους για να σωθούν αδέσποτα και άλλα ζωάκια από τους δρόμους, τους πλημμυρισμένους, τους φωνικούς της Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ την μη κερδοσκοπική οργάνωση Dogs Voice. Είναι μια οργάνωση που στηρίζει φιλοζωικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και από την πρώτη στιγμή, από την 5η, 16 Νοεμβρίου, επιληφθήκαμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τις ανάγκες που θα προέκυπταν για τα ζώα της περιοχής και της Μάνδρας. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως το μέγεθος καταστροφής και το βαθμό ανταπόκρισης των πολιτών της Μάνδρας. Το πρώτο πράγμα που κάναμε λοιπόν ήταν να εξασφαλίσουμε τροφές για τα ζώα και της Μάνδρας και της Νέας Περάμου και των Μεγάρων. Αυτό έγινε με επιτυχία, συγκεντρώσαμε 500 κιλά τροφής, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, αλλά και μεγάλων εταιριών. Και το δεύτερο που κάναμε ήταν να φροντίσουμε προκειμένου ζώα τα οποία έπρεπε είτε να νοσηλευθούν, να τους παρασχεθεί δηλαδή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομιακή περίθαλψη, ναι, είτε να πάνε να απομακρυνθούν από το σημείο σε ασφαλείς φιλοξενίες. Φροντίσαμε προκειμένου με μία φόρμα εθελοντή φιλοξενίας να την οργανώσουμε. Την οποία την έχουμε κιόλας και αν μπορέσουμε όση ώρα θα μιλάμε με την κυρία Δέδε να τη δείξουμε, γιατί φαντάζομαι ότι ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχει ανάγκες, ακόμα έτσι, ανάγκη, φυσικά, και θα υπάρξει και μεγαλύτερη ανάγκη στο μέλλον. Και στη φόρμα λοιπόν εθελοντή για τη φιλοξενία καταφέραμε να ανοίξουμε 250 σπίτια, να αξιολογήσουμε μέσα σε μία μέρα τα κατάλληλα και να αντιστοιχίσουμε το ζώο που βρισκόταν σε ανάγκη με τον κατάλληλο εθελοντή, προκειμένου να μεταφερθούν αρκετά ζώα σε ασφαλείς φιλοξενίες, κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη και συνεχίζεται να γίνεται. Μπράβο. Οι ανάγκες στις επόμενες ημέρες θα είναι επίσης πολύ μεγάλες σε φιλοξενίες και σε εθελοντές μεταφοράς των ζώων από το σημείο της Μάνδρας, των Μεγάρων και της Νέας Περάμου σε ασφαλείς φιλοξενίες σε όλη την Αττική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να φιλοξενήσει, όμως προέβη σε εθελοντική Καλά, προσφορά μεταφορών. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι άλλο θέμα. Είναι φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού το δείχνουμε να το πούμε. Είναι η γραμμή βοήθειας προς τα χωριά ΣΟΣ, το 19820, στο οποίο μπορούμε με μία κλίση να δώσουμε 2 ευρώ για κάθε κλίση και να βοηθήσουμε τα χωριά. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλοβοήθειας. Παρακαλώ. Αυτό λοιπόν που προσπάθησαμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε μαζί και με άλλες φιλοζωικές οργανώσεις και με εθελοντές που μετέβησαν στο σημείο, ναι, φρόντισαν τη σίτηση των ζώων της περιοχής. Έχουν οργανωθεί ήδη βάρδιες σίτησης από εθελοντές και δεν έχει κλείσει αυτή η επιχείρηση. Συνεχώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι καταφέραμε πολύ γρήγορα να οργανωθούμε με τους τοπικούς εθελοντές φιλόζωους και να οργανώσουμε μια επιχείρηση η οποία μέχρι στιγμής έχει θέσει την κατάσταση που υπήρχε στην περιοχή σε έναν έλεγχο. Και με αυτό που μου είπατε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σαρτζετάκη, ο οποίος είναι κάτοικος Μάνδρας, ανήκει στην ομάδα των ζωοφύλων της περιοχής, είναι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκατε, κυρία Δέδε. Είναι ο βασικότερος υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας. Και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να του μιλήσουμε. Κύριε Σαρτζετάκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καταρχάς, να σας πούμε ότι λυπόμαστε πάρα πολύ για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή σας. Είναι αυτονόητο φυσικά. Επειδή είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι είδατε όλη αυτή την κατάσταση γύρω σας, τη βιώσατε, αλλά τελικά δεν ξέρω αν είχατε εσείς κάποια ζημία στην δική σας κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, όμως, βοηθήσατε αυτές τις ψυχές που και αυτές υπέφεραν αβοήθητες περισσότερες καθ' όλη τη διάρκεια της νεροποντής. Θα ήθελα να μου πείτε 2 λόγια. Εγώ καταρχάς δεν είχα πολλές ζημιές. Μπράβο. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος ο οποίος ήμουν και συνέχεια έξω από τη Δετάρτη βοηθώντας τα ζώα και τους ανθρώπους. Τι να σας πω, ότι 5 η ώρα που σηκώθηκα από το κρεβάτι μου έβλεπα το χήμαρο να κατεβαίνει. Δεν ήξερα τι γινόταν στις αγέλες που ταΐζαμε, αν έχουν πληγή, αν μπορούν να συνδιασωθούν και να μην μπορώ να βγω κάτω από το σπίτι μου, να τρέξω προς τα σκυλιά. Να βλέπω να βλέπω να παίρνει το ρέμα ανθρώπους και αυτοκίνητα και να μην μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως εκείνη τη στιγμή. Μια κατάσταση τραγική. Κυριολεκτικά. Ναι, είναι σίγουρο κάτι το οποίο όσες φορές και να τα πούμε, όσες φορές και να το συζητήσουμε, δεν μπορεί κανένας να αντιληφθεί και να βιώσει αυτό
που βίωσαν οι κάτοικοι εκεί, αυτό που βιώσατε εσείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος φυσικά εννοείται ότι είναι αυτός που πρωτεύει για όλους μας, για αυτά όμως τα ζωάκια. Είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν αλάνες και σημεία στα οποία ήταν συγκεντρωμένα αδέσποτα ζωάκια τα οποία και φροντίζατε. Γενικά, ποια είναι η κατάσταση που είδατε εσείς? Έχουν διασωθεί αρκετά, είχατε απώλειες? Τι συνέβη ακριβώς? Έχουμε διασώσει αρκετά. Μας αγνοούνται σήμερα αυτή τη στιγμή 45 σκυλιά από αγγέλες που ταΐζαμε. Πριν δύο μέρες ήταν 60. Αυτή τη στιγμή είναι 45. Έχουν αρχίσει και επιστρέφουν γιατί κατασταλάζει η κατάσταση. Ανοίγουν οι δρόμοι και έχει φτιάξει καιρός. Δυστυχώς έχουμε βρει κάποια νεκρά και από αγγέλες μας, αλλά και άγνωστα που μπορεί να είναι από ιδιοκτήτες τα οποία έχουν κρεμιστεί τα σπίτια τους και βγήκαν τα σκυλιά και πνιγήκανε. Χτυπημένα κάθε μέρα. Έχουμε γεμίσει τους κτηνιάτρους, έχουμε στείλει σε φιλοξενίες διάφορες μάνες, διάφορα κουτάβια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται. Η κατάσταση ακόμα είναι ανεξέλεγκτη. Ακόμα βρίσκουμε καινούργια σκυλιά που δεν είναι αδέσποτα ή είναι αδέσποτα από αγγέλες. Δεν τις γνωρίζαμε και τις έχει κατεβάσει το ρέμα. Και γίνεται αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είδα μάλιστα στο Facebook ότι έχετε συμπληρώσει και τα αποθέματά σας σε τροφή. Ήταν τέτοια μεγάλη ανταπόκριση που τουλάχιστον από αυτή την άποψη έχει υπερκαλυφθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το πρόβλημα. Και πλέον μιλάμε για αυτό που συζητήσαμε, κυρία Δέδε, ανάγκες φιλοξενίας των ζώων. Και εθελοντές στην περιοχή για σίτιση και μεταφορές σε κτηνιάτρους και άλλες φιλοξενίες που θα γίνουν στο μέλλον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαρτζετάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε μαζί. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, την οποία είδατε, οργανώσατε, κυρία Δέδε κτλ., θέλω να μου πείτε, οι ώρες είναι φοβερά δύσκολες και γι' αυτό μας κάνει και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση το γεγονός ότι δόθηκε αυτή η αναγκαία προσοχή στα αδέσποτα ζωάκια. Θέλω να μου πείτε εσείς από την εμπειρία σας, καθώς η Dogs Voice έχει έργο εδώ και καιρό, ποια είναι η στάση του Έλληνα απέναντι στα αδέσποτα τώρα που το ζείτε εσείς από κοντά? Δηλαδή, βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες γενικά από εθελοντές. Έχει φτιάξει κατάσταση? Να λέμε πρώτα τα θετικά. Τα επίπεδα ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα ζώα όντως έχουν αυξηθεί. Όντως, πολλοί κόσμος ενημερώνεται καλύτερα, είναι ευαισθητοποιημένος σε σχέση με το παρελθόν πολύ περισσότερο. Σίγουρα όμως δεν είμαστε μια φιλόξενη κοινωνία για τα αδέσποτα ζώα και γενικά για τα ζώα. Δεν είναι προτεραιότητα σε κανένα επίπεδο και δεν είναι προτεραιότητα σε επίπεδο εθνικού συντονισμού κυρίως. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο από την πολιτεία προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε αδέσποτα ζώα. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα να ελέγξουμε τα υπάρχοντα, αλλά να προβλέψουμε την μη αναπαραγωγή νέων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Dogs Voice, φυσικά και πολλές φιλοζωικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και οι ομοσπονδίες. Κινούμαστε δηλαδή όλη η φιλοζωική κοινότητα, όχι πάντα συντονισμένα, αλλά τις περισσότερες φορές με ενιαίες θέσεις, προκειμένου να προταθούν πρακτικές βιώσιμες, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την μη αναπαραγωγή νέων αδέσποτων ζώων. Θα πω ότι η ανταπόκριση του κόσμου στη Μάνδρα, στη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα, ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητική. Προφανώς ο ανθρώπινος παράγοντας και η καταστροφή που επήλθε στους ανθρώπους και στις περιουσίες τους ήταν τεράστια, αλλά παράπλευρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και για τα ζώα της περιοχής. Έχουν γίνει ήδη επανενώσεις ζώων με τους ιδιοκτήτες τους. Και το κρατάμε αυτό στο πιο σημαντικό. Και οι οικογένειες οι οποίες προτίθεται να φιλοξενήσουν έστω για ένα διάστημα κάποια από αυτά τα ζωάκια. Η κυρία Έλενα Δέδε, θέλω να την ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα των.